Βρισκόμαστε στο stage όπου πριν από λίγο ανακοινώθηκε ο φιναλίστ. Είναι εδώ, το βλέπετε. Όχι ο φιναλίστ, ο νικητής, να το πούμε σωστά. Ο νικητής του φετινού πανελλήνιου διαγωνισμού Bartender, Ευστάθιος Χαλκιάς. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλησπέρα κιόλας. Η συνταγή ήταν ποια? Ήταν Gin Miller με πράσινο μήλο, που ρε τσιμονίνη εννοείται, σιρόπι μέλι και top up με sparkling lemonade. Πώς το λέμε? Είναι honeymoon, είναι από το μήνα του μέλητος. Χρήκησα πάνω τη συνταγή, ήταν από ένα ζευγάρι που είχε έρθει στη Σαντορίνη και από εκεί την εμπνεύστηκα και την έβγαλα. Σαντορίνη δουλεύεις? Δούλευα το 2017 και μου είχε μείνει από τότε τη συνταγή. Μου άρεσε, με ενέπνευσε αρκετά, οπότε... Πολλά συγχαρητήρια, πού θα τη βρούμε τώρα? Τώρα πουθενά. Πήγε καλά, μέχρι εκεί. Τώρα πάμε σε κάτι καινούριο, κάτι νέο, όπως πάντα. Λοιπόν, ο Ευστάθιος Χαλκιάς θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Bartender στην Κούβα τον Νοέμβριο που έρχεται. Καλή επιτυχία και εκεί. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, και καλή επιτυχία σε όλα. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, ευχαριστώ. Και πάμε να δούμε με τον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Πάμε να δούμε με τον κύριο Θανάση Γιαλούρη, τον αντιπρόεδρο της Φόρουμ, ο οποίος έδωσε και το πρώτο βραβείο. Λίγα λόγια για το φετινό διαγωνισμό Bartender, πρώτα, κύριε Γιαλούρη. Ήταν ένας δύσκολος διαγωνισμός σε πάρα πολύ λίγο χρόνο. Δεν είχαν χρόνο να προετοιμαστούν γιατί μέχρι το Δεκέμβριο δεν ξέραμε κάτω από ποιες συνθήκες και αν θα μπορούσαμε να μας επιτρέψει το υγειονομικό πρωτόκολλο να πραγματοποιήσουμε το διαγωνισμό. Όπως καταλαβαίνετε, ο χρόνος προετοιμασίας στα παιδιά ήταν ελάχιστος. Παρ' όλα αυτά, είδαμε ότι μέσα σε λιγότερο από 1,5 μήνα και με τις εορτές ανάμεσα που δουλεύουν όλοι, δημιουργήθηκε αυτό το αποτέλεσμα που θαυμάσαμε με 26 διαγωνιζόμενους σε πολύ καλό επίπεδο, για να μπορέσουμε να έχουμε μια πολύ καλή παρουσία στο διεθνές, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Είναι πολύ σημαντικό να εμπνέουμε τα νέα παιδιά να παίρνουν μέρος στο διαγωνιστικό κομμάτι. Μόνο έτσι βελτιώνονται, μόνο έτσι αναλαμβάνουν ευθύνη, μόνο έτσι προχωράνε την ελληνική bartending σκηνή παραπέρα. Τρίτη μέρα Χορέκα, κλείνουμε σήμερα. Πώς είμαστε, πώς πάμε? Θα πούμε αυτό που είναι ψήθυρος και σιγά σιγά γίνεται φωνή από το σύνολο των εκθετών. Beyond expectation. Το είπαμε και χτες το βράδυ, αλλά σήμερα πια έχει εδραιωθεί. Μιλάμε για μια σταθερή αύξηση πάνω από το 50% από το 2020 σε ροή επισκεπτών και έχουμε, ξέρουμε όλοι για ποια ροή επισκεπτών μιλάμε, για μοναδιές, προσκλήσεις, εμβολιαστέντες, νοσήσαντες με πιστοποιητικά. Δεν μπορώ να φανταστώ τι θα γινόταν πραγματικά εάν επιτρεπότανε να έρθουν και με COVID test ή αν του χρόνου με το καλό είναι τα πράγματα πιο ελεύθερα. Φαίνεται ότι η ελκτική δύναμη της Χορέκα είναι τεράστια, ανεξαρτήτως συνθήκων, και αυτό προμηνύει μια εξαιρετική τουριστική σεζόν που ελπίζουμε όλοι να ξεκινήσει όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Θα τα πούμε και αύριο στο κλείσιμο για να κάνουμε όλη τη σύνοψη, έτσι, να κάνουμε ταμείο που λέμε, έτσι. Είναι η ώρα του απολογισμού αύριο, περιμένουμε την Αττική αύριο. Είναι η μέρα της Αττικής και μην ξεχνάμε παραδοσιακά η Δευτέρα είναι η μέρα του κλεισίματος συμφωνιών. Είναι εκείνη η μέρα που έρχονται για να δώσουν χέρια και να υπογράψουν συμφωνίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ο κ. Θανάσης Γιαλούρης, αντιπρόεδρος της Φόρουμ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Χορέκα Live TV, τρίτη μέρα. Η Στέλλα Αυγουστάκη είναι εδώ μαζί μου για να δούμε τι είδαμε σήμερα. Καλησπέρα, Στέλλα. Καλησπέρα, Νεκτάρη. Μιλάμε το πρωί για το κλίμα που έχει διαμορφωθεί. Την τρίτη μέρα, τι είναι αυτό που τι κρατάς από την τρίτη μέρα? Ότι ήταν ακόμα μία μέρα με πολλές εμπορικές συμφωνίες. Όλα τα αυτά περίπτερα ήταν γεμάτα κόσμο και ποιοτικό κόσμο. Δηλαδή, αυτό μας είπαν οι περισσότεροι εκθέτες, ότι ήταν μία πολύ στοχευμένη έκθεση. Και εντάξει, περιμένουμε με πολύ μεγάλη ανυπομονησία και την τέταρτη μέρα. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αύριο θα κάνουμε τη σύνοψή μας. Έχουμε το μεσημέρι και μετά πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις για το κομμάτι του εστιατορίου. Σήμερα δουλέψαμε κυρίως το κομμάτι των ξενοδοχείων. Αύριο θα δουλέψουμε το κομμάτι του εστιατορίου για το θέμα του κόστους, για το θέμα του προσωπικού, για όλο το κομμάτι, για κάθε βήμα της λειτουργίας, κυρίως εστιατόρια, καφεστίαση δηλαδή στην ουσία. Εγώ έχω να πω ότι κατέγραψα αυτό το οποίο έχει νόημα για όλους τους εκθέτες, για όλους τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις που επενδύουν εδώ τα χρήματά τους. Δηλαδή, πολύ απλά, κατέγραψα συναντήσεις με βάση το κλίμα που μας έδωσαν, συναντήσεις πολύ στοχευμένες με ποιοτικό κοινό που είχε νόημα και για τους ίδιους, για τις επιχειρήσεις δηλαδή. Είχε νόημα η απόφασή τους τελική να πούνε ότι ναι, ήρθαμε εδώ, επενδύσαμε στην φετινή Χορέκα. Τα λέμε αύριο ξανά την τελευταία μέρα της Χορέκα. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ.